Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω τη θλίψη μας και να τιμήσουμε τη μνήμη από την απώλεια του Κώστα Λιάσκα. Ο Κώστας Λιάσκας ήταν ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου για πολλά χρόνια και υπουργός και ένας γνήσιος εκφραστής του τεχνικού κόσμου της χώρας. Εκφράζουμε λοιπόν προς την οικογένειά του τη θλίψη και τη συμπάθειά μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, όταν άρχισα να διαβάζω το νομοσχέδιό σας, τι μου θυμήσατε? Μου θυμήσατε τον Νίκο Βαμβακούλα. Ο Νίκος Βαμβακούλας, λοιπόν, σε μια ποδοσφαιρική περίοδο που δεν πήγαινε καλά ο Ολυμπιακός, σε κάποια σύσκεψη είπε, ρε παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν φτιάχνουμε μια τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα. Βέβαια, ο Νίκος Βαμβακούλας ήταν καλός αμυντικός και καμιά φορά έβαζε και κανένα γκολ. Εσείς τώρα προσπαθείτε να τον μιμηθείτε, αλλά με πολύ κακό τρόπο, γιατί είστε μια πολύ κακή κυβέρνηση. Προφανώς κάποια στιγμή εκεί στο Μαξί μου είπατε, δεν πάμε καλά, έρχονται δημοτικές εκλογές, θα πρέπει να βάλουμε κάποιον υποψήφιο στο Δήμο της Αθήνας, θα μας ρωτήσουν τι έχουμε κάνει για το Δήμο της Αθήνας. Δεν θα έχουμε κάνει απολύτως τίποτα για το Δήμο της Αθήνας. Άρα δεν φτιάχνουμε μια κρατική εταιρεία να λέμε ότι τουλάχιστον φτιάξαμε μια κρατική εταιρεία που εκτός των άλλων θα μας βοηθήσει να διορίσουμε και καμιά πενταριά, εξενταριά, κατοσταριά ανθρώπους που μπορούν να παίξουν το παιχνίδι το δικό μας. Αυτόν μου θυμήσατε, τον Νίκο Βαμβακούλα. Επειδή όμως τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας και τον χειρισμό των δημοσίων πραγμάτων, το νομοσχέδιο αυτό έρχεται, αγαπητοί συνάδελφοι, σε μια συγκυρία όπου έσκασε μία ακόμη φούσκα της κυβέρνησης. Η φούσκα του προκλητικού συγχρονισμού της κυβέρνησης με τον κομματικό της εργολάβο, τον κύριο Καλογρίτσα. Πριν 2 μέρες λοιπόν μάθαμε ότι ο εκλεκτός της κυβέρνησης εργολάβος, ο κύριος Καλογρίτσας, ξέρετε, ο κύριος Καλογρίτσας είναι ο εργολάβος ο οποίος επρόκειτο να πάρει τηλεοπτική άδεια με υποθήκη κάποια ανύπαρκτα βοσκοτόπια σε νησί του Ιωνίου. Και ο κύριος Καλογρίτσας, με την συγγενική σχέση που έχει με στελέχη της κυβέρνησης, έχει αναλάβει τις 4 από τις 8 εργολαβίες, τις σπαστές εργολαβίες του άξονα Πάτρα Πύργους. 4 εργολαβίες συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων ευρώ, για τις οποίες εργολαβίες, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε στην κυβέρνηση, αυτό που κάνετε μας δημιουργεί σοβαρές επιφυλάξεις, δεν θα γίνει το έργο έτσι όπως πρέπει, για πρώτη φορά η κυβέρνηση, ο αρμόδιος υπουργός, είπε, μη φοβάστε, εάν βγούμε έξω από τον προϋπολογισμό, θα συμπληρώσουμε τα κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε δημόσιο έργο, να δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι για κάποιο έργο, αν πέσει έξω ο προγραμματισμός, θα συμπληρωθεί από δημόσιο χρήμα. Και βεβαίως ο κύριος Καλογρίτσας είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί πια να στηρίξει τις εγκαιτικές του επιστολές, ούτε για την τηλεθέρμανση της Φλόρινας, ούτε για τον άξονα Καλονής Ίγρη, ούτε για την αποχέτευση του Διονύσου. Γιατί βεβαίως όταν κανείς δίνει εκπτώσεις πάνω από 55%, όσο κολλητός και να είναι στην κυβέρνηση, κάποια στιγμή σκάει το σκάνδαλο. Αγαπητοί υπουργοί, είστε 3,5 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Μπορείτε να μας πείτε τι έχετε κάνει για το Δήμο Αθηναίων? Όχι ως διοικητική δομή, αλλά για τους κατοίκους του Δήμου της Αθήνας. Γιατί στον απλό πολίτη το μόνο που έρχεται στο νου ότι έχετε κάνει για την Αθήνα είναι ότι είχατε παραλάβει λειτουργικά πλεονασματικές αστικές συγκοινωνίες, τις καταντήσατε να κυκλοφορούν τα μισά λεωφορεία από όσα κυκλοφορούσαν το 2014
και θα τις παραδώσετε μετά τις επόμενες εκλογές, απολύτως προβληματικές, με δεκάδες εκατομμύρια ελλείμματα. Αυτό είναι το μόνο που φαίνεται ότι έχετε κάνει για την Αθήνα. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο εξίσου ενδιαφέρον. Πριν ένα χρόνο, ήταν Μάιος του 2017, ο Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας έκανε επίσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και εκεί η παρουσία του Υπουργού κυρίου Σταθάκη έκανε εξαγγελίες για το μέλλον της Αθήνας. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Για να κάνει εξαγγελίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προφανώς αυτά τα οποία εξήγηλε, που είναι περίπου αυτά που θέλετε εσείς να φτιάξετε με την εταιρεία σας, θεωρεί ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τώρα τι άλλαξε και αυτά τα αντικείμενα έρχονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Επικρατείας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε τι υποσχέθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός πριν ένα χρόνο? Ότι τέτοια εποχή το 2018, προς το τέλος του 2018, θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί, όχι μόνο θα έχουν προκηρυχθεί, θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαγωνισμοί για τα ακόλουθα στην Αθήνα. Κατεδάφιση λεωφόρου, μεταφορά του γηπέδου του Παναθηναϊκού, Μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδί, ενιαίο μέτωπο πρασίνου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ανάπλαση ελαιώνα βοτανικού, δημιουργία φορέα μεταφοράς στρατοπέδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για να φτιαχτεί ένα πραγματικό μητροπολιτικό κέντρο στο Γουδί. Μάλιστα δεσμεύτηκε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα εποπτεύει προσωπικά το συγκεκριμένο project, διότι όπως είπε και μάθαμε κι εμείς, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην πολεοδομία και άρα και με την επαγγελματική του εμπειρία θα υποπτεύσει το συγκεκριμένο project. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε στον ένα χρόνο που μεσολάβησε τι ακριβώς έχει υλοποιήσει ο Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας από τις δεσμεύσεις του πριν ένα χρόνο για τα θέματα της Αθήνας? Τι έχουμε τώρα μπροστά μας, τι νομοσχέδιο συζητούμε? Συζητούμε ένα νομοσχέδιο για να δημιουργήσουμε μία ακόμη κρατική εταιρεία. Μια κρατική εταιρεία που δημιουργείται με υφαρπαγή αρμοδιοτήτων από το Δήμο της Αθήνας, χωρίς την υπογραφή του συναρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών. Άλλη παρένθεση με πολλά ερωτηματικά. Γιατί άραγε? 10 υπουργοί υπογράφουν το νομοσχέδιο. Όχι ο Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί? Και τι έρχεται και κάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Καταπατά το άρθρο 101 του Συντάγματος που μιλά για διοικητική αποκέντρωση της χώρας και κάνει κρατική υπερσυγκέντρωση. Καταπατά το άρθρο 102 του Συντάγματος που αναφέρει ρητά μάλιστα ότι η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επίσης, καταπατά την αρχή της επικουρικότητας που είναι μια βασική αρχή της ευρωπαϊκής ιδέας. Και βεβαίως έρχεται σε απόλυτη σύγκρουση με την Ευρώπη που θέλουμε όλοι να διαμορφώσουμε, την Ευρώπη των περιφερειών που θα είναι δίπλα στον πολίτη ως ένα ισχυρό όπλο απέναντι στην Ευρώπη της δημαγωγίας, του λαϊκισμού, της ακροδεξιάς, του ρατσισμού και της εσωστρέφειας. Καταπατάτε δηλαδή δύο άρθρα του Συντάγματος και δύο βασικές αρχές της ευρωπαϊκής ιδέας. Δημιουργείται μια κρατική εταιρεία για ποιο λόγο άραγε? Φαντάζομαι ότι κάποιος ευφυής εγκέφαλος εκεί στο Μαξίμου θα είπε, αφού τριπλασιάσαμε τους γενικούς γραμματείς στα Υπουργεία, μέχρι τώρα ξέραμε ότι έχει ένα γενικό γραμματέα το Υπουργείο, κάθε Υπουργείο. Τώρα έχουμε γενικό γραμματέα, ειδικό γραμματέα, αναπληρωματικό ειδικό γραμματέα, θεματικό ειδικό γραμματέα. Έχουμε καμιά διακοσαριά γενικούς γραμματείς. Προφανώς η δεξαμενή αυτή διορισμού κομματικών στελεχών τελείωσε. Βρίσκουμε τώρα καινούργια δεξαμενή. Αφαιρούμε αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση, δημιουργούμε κρατική εταιρεία, καλό μαγαζί, καινούργια κρατική εταιρεία, και σε αυτήν κάνουμε ό,τι θέλουμε.
αντί να κάνετε αυτό που οφείλει να κάνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κυβέρνηση, να διαμορφώσετε το θεσμικό πλαίσιο για τον Μητροπολιτικό Δήμο Αθήνας και για τον Μητροπολιτικό Δήμο Θεσσαλονίκης. Δύο ανάγκες που υπάρχουν, είναι ορατές, έχουν κατατεθεί προτάσεις, αλλά δεν το κάνετε για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί θα ξεφύγει ο κομματικός και ο οικονομικός έλεγχος από τα χέρια σας. Και εγώ λέω ότι θα με ρωτούσε κάποιος, ωραία, να αποδεχτούμε την κριτική σου, κύριε Μανιάτη. Εσείς όταν κυβερνήσετε μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε για την Αθήνα? Είναι εύλογη ερώτηση. Σπέβδω λοιπόν να απαντήσω τι κάναμε για την Αθήνα μέσα σε ένα έτος, το 2014. Δημιουργήσαμε, θεσμοθετήσαμε, νομοθετήσαμε το 2014 το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας Αττικής. 30 χρόνια μετά τον νόμο Τρίτσι, η Αθήνα και η Αττική απέκτησαν ολοκληρωμένο σχέδιο πραγματικής ολιστικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Επιχειρηματικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολεοδομικό, συγκοινωνιακό. Για πρώτη φορά η Αττική και η Αθήνα απέκτησαν ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο καταψηφίσατε. Πάρτε το σχετικό για τα πρακτικά, όπως λέει και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Δεύτερο, πάλι μέσα στο 2014, μέσα στην ίδια χρονιά, θεσμοθετήσαμε το σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης για το κέντρο της Αθήνας. Το ΣΟΑΠ του κέντρου της Αθήνας. Κορυφαία πολεοδομική, συγκοινωνιακή, αναπτυξιακή παρέμβαση για το κέντρο της Αθήνας. Πρώτη φορά στην Ελλάδα τολμούσε κυβέρνηση να συναθρήσει τις αρμοδιότητες 17 διαφορετικών αντικειμένων σε ένα ενιαίο κείμενο με συνυπογραφή πολλών υπουργών και να διαμορφώσει το πλαίσιο για το πώς θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα του κέντρου της Αθήνας. Πάρτε και το σχετικό παρακαλώ για τα πρακτικά. Την ίδια στιγμή που ήταν σε εξέλιξη το αντίστοιχο ΣΟΑΠ για τους 7 δήμους της Δυτικής Αθήνας και το αντίστοιχο ΣΟΑΠ για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Φτάνουν αυτά? Όχι. Κάναμε και κάτι ακόμη. Προχωρήσαμε στην προσπάθεια για επίλυση ενός μεγάλου θέματος του κέντρου της Αθήνας, που είναι τα 1.800 εγκαταλελειμμένα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Κτίρια τα οποία αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων που περνούν από μπροστά τους και αποτελούν οικονομικά και άλλα βαρύδια για τους ιδιοκτήτες που τους έλαχε να έχουν κτίρια τα οποία δεν μπορούν να ανακαινήσουν. Και δώσαμε τη δυνατότητα στην πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων, γιατί έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, να παρέμβουμε έτσι ώστε μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Τζέσικα, όπως το πακέτο Γιούνκερ και όπως το ΕΣΠΑ, αυτά τα 1.800 εγκαταλελειμμένα κτίρια της Αθήνας, του κέντρου της Αθήνας, να αξιοποιηθούν κοινή συνενέση των ιδιοκτητών του Δήμου και της Πολιτείας. Και διαμορφώσαμε πλήρες νομοθέτημα, σχέδιο νόμου έτοιμο, το οποίο παραδώσαμε στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ενέργειας που ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2015. Έτοιμο σχέδιο νόμου. Πάρτε το σχετικό. Μην με ρωτήσετε, αγαπητοί συνάδελφοι, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. 3,5 χρόνια το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ούτε καν έχει ακουστεί ότι μπορεί να ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Και για να έρθουμε τώρα να δούμε το νομοθέτημα που μας φέρνουν οι υπουργοί. Τι μας ζητάει? Λέει τώρα, οι δύο αξιότιμοι κύριοι υπουργοί θα ασχοληθούν για το κέντρο της Αθήνας με την νεοφυή καινοτόμου επιχειρηματικότητα, φιλόδοξος στόχος, τον σέβομαι. Αναρωτιέμαι με ποια υποδομή θα ασχοληθούν τα γραφεία σας ή τα υπουργεία σας ή οι υπηρεσίες σας, κύριοι υπουργοί, με την νεοφυή καινοτόμου επιχειρηματικότητα. Επίσης θα ασχοληθείτε με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την αλληλέγγυα οικονομία. Με ποια υποδομή άραγε, κύριε Υπουργέ? Δεύτερη παρατήρηση. Σε άλλο άρθρο. Ζητάτε να εγκρίνουμε κατά παρέκκληση διατάξεων πολεοδομικών,
διατάξεων δημοσίων συμβάσεων, να αξιοποιήσετε χώρους. Γιατί κατά παρέκκληση? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν νομοθετείτε εάν κάτι ελείπει από την ελληνική νομοθεσία? Τρίτη παρατήρηση. Μας ζητάτε να συμφωνήσουμε να διορίσετε επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Με τι προσόντα, ρε παιδιά, να έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θα κάνουν ένα τόσο σπουδαίο έργο? Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για το τι προσόντα πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Απλώς λέει κάπου ότι πρέπει να είναι αξιόλογοι άνθρωποι ή κάτι τέτοιο. Και επειδή έρχεται στο μυαλό μου το Βατερλό της κυβέρνησης με τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό, όπου εκεί διορίσατε, ήταν μία φωτεινή εξαίρεση του κακού εαυτού σας, αλλά δεν τον αντέξατε τον εαυτό σας, τον κακό. Ένα μήνα τον αφήσατε να είναι καλός και τον ανατρέψατε. Διορίσατε στον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό έναν σπουδαίο Έλληνα επιστήμονα, τον καθηγητή και ακαδημαϊκό Σταμάτη Κρυμιζή, ο οποίος παραιτήθηκε σε ένα μήνα λέγοντας την έκφραση «Follow the money». Ερωτηματικό. Γιατί το είπε αυτός ο σπουδαίος? Εμένα τη βλέπετε το ρολόι απέναντι, έτσι. Ολοκληρώνω. Τέταρτη παρατήρηση. Προτελευταία για το νομοσχέδιο. Αδιανόητη, απαράδεκτη διατύπωση λέει ότι αυτή η κρατική εταιρεία, εισαγωγικά, προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση μίσθωσης έργου και έμισθης εντολής. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ερωτήματα στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που θα κληθούν να υπερψηφίσουν. Πόσους, ρε παιδιά, θα διορίσει αυτή η εταιρεία? Ποιον ειδικοτήτων? Με τι προϋπολογισμό? Υπάρχουν έστω στοιχειώδη χαρακτηριστικά? Θα είναι 10 άνθρωποι, 50, 100, 500? Γιατί δεν λέει στοιχειωδώς το νομοσχέδιο θα διορίσουμε ή θα απασχολήσουμε έως 20 ειδικοτήτων τάδε? Τι θα είναι, κυπουροί, θα είναι θηρωροί, αρχιτέκτονες, συγκοινωνιολόγοι? Γιατί δεν μας λέτε για ποιες ειδικότητες θέλετε να σας δώσουμε νομοθετική εξουσιοδότηση? Και βεβαίως δεν μας λέτε και για το λόγο αυτό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αδυνατεί να αξιολογήσει τη δαπάνη. Και σε μια εποχή σκληρής λιτότητας, όπου κόβεται 3 συντάξεις από τους συνταξιούχους. Κύριε Μανιάτη, με συγχωρείτε, πρέπει να σας ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Βρίσκομαι στην τελευταία μου σελίδα. Ναι, θα ολοκληρώσω. Και κλείστε όμως. Χρησιμοποιήστε και τον χρόνο. Να τελειώσουμε απόψε. Της δευτερολογίας μου. Δεν θα χρησιμοποιήσω δευτερολογία καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν αναφέρει λέξη για το κόστος. Άγνωστο το κόστος. Και βεβαίως η τελευταία παρατήρηση είναι ότι μας ζητάτε να σας εξουσιοδοτήσουμε να διαμορφώσετε και ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο. Αγνώστου συνθέσεως, αγνώστου κόστους, αγνώστων αρμοδιοτήτων, όπως αντίστοιχα και το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνοψίζοντας, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο θεσμικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προκλητικό. Προσπαθεί να δημιουργήσει μία άχρηστη και αχρίαστη καινούργια κρατική εταιρεία και γι' αυτό το καταψηφίζουμε. Και επί της αρχής και επί των άρθρων. Και επειδή η χώρα βρίσκεται στην ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου, του μνημονίου Τσίπρα μέχρι τον Αύγουστο του 2018, εμείς πολύ καθαρά πολιτικά λέμε δεν εμπιστευόμαστε αυτή την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί το μέλλον της χώρας για τα επόμενα 10 χρόνια και γι' αυτό ζητούμε να προκηρυχθούν εκλογές εδώ και τώρα. Ευχαριστώ πολύ.